Την πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια οριοθετεί αναγκαιότητα για τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και την επαναφορά των δημόσιων οικονομικών σε βιώσιμη τροχιά. Αυτό ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2011, δηλώνοντας παράλληλα αισιόδοξος ότι σύντομα η χώρα θα έχει πρωτογενή πλεονάσματα. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Ελλάδα κατάφερε σε 2 χρόνια να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Ο Υπουργός καταλήγει στη δήλωσή του ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής προσπάθειας, ειδικά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανταλλαγής ομολόγων, που αφαιρεί μεγάλο ύψος στόκων από τις δαπάνες του κράτους, δεν αποτελεί μόνο ανάγκη προκειμένου να βγει η χώρα από την κρίση, αλλά και θα δικαιώσει τις θυσίες και τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι Έλληνες πολίτες κατά την τελευταία διετία.